έτσι. Ναι, εντάξει, είναι προφανώς ένα γενικότερο σχόλιο. Νομίζω ότι είναι σωστές οι αναφορές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω περιγράφει πολύ γρήγορα και απτά και ψύχρεμα το τι έχει συμβεί στο συνταξιδοτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, αν γυρίσουμε πίσω και δούμε τι φταίει, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα φτάσουμε σε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα δεν είναι τι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά τι γίνεται από εδώ και πέρα. Απλά τα ξέρει, νομίζω, ο πρόεδρος αυτό πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο το κράτος βάζει τον υπολογισμό 16,1 δις ευρώ προκειμένου να πληρώσει συντάξεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ένα ασφαλιστικό σύστημα που έπρεπε να λειτουργεί. Πόσο είναι η συντάξη, 16. Λέω, βγάζει από το κρατικό προϋπολογισμό 16,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, πόσο είναι, αυτό, είναι, αυτό είναι 7 έμφυα, έτσι. Περίπου. Είναι 7 έμφυα περίπου. Το λέω, είναι 7 έμφυα. Και παραπάνω. Είναι 8 να είναι έμφυα. Για πες μας. Εδώ καταλαβαίνετε λοιπόν υπό μία έννοια πόσο εντός εισαγωγικών προβληματικό είναι το συνταξιδοτικό σύστημα, αν λάβουμε υπόψη και το δημογραφικό, το οποίο επιτείνει το πρόβλημα. Οπότε η πρώτη πολύ ουσιαστική απάντηση σε όλα αυτά, και θα πάμε τώρα στα ειδικότερα, να τα εξειδικεύσουμε, σε ένα συνταξιδοτικό σύστημα για να γίνει βιώσιμο, είναι το να μεγαλώνει η πίτα της οικονομίας, το να αυξάνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης, το να μεγαλώνει το ΑΕΠ, γιατί μόνο τότε μπορείς να ξεκλειδώνεις και τις όποιες αυξήσεις της συντάξης, μόνο τότε θα μπορείς και πραγματικά να δώσεις παραπάνω συντάξεις. Και αλήθεια είναι, πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, βλέπατε μόνο μειώσεις ή πάγωμα των συντάξεων. Μόνο από τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει αύξηση συντάξεων, υπάρχει μια σωρευτική αύξηση 13%. Κάθε χρόνο δίνουμε 2,5%. Φέτος για φέτος θα δούμε αν θα είναι 2,5%. Το 13% και με το 25% μέσα, για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Αυτό το οποίο βέβαια θα δούμε πώς θα είναι η αύξηση, δεν θέλω να πω ακόμα. Όχι, γι' αυτό λέω. Είναι 10 και 13. Ναι, 7 λέω, και... Ως 2,5 θα δούμε εάν θα είναι και παραπάνω. Θα το δούμε γύρω στον Νοέμβρη. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι από εδώ και πέρα κάθε χρόνο να έχουμε αυξήσει τις συντάξεις και βέβαια με παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται επαναλάβω, ξέρετε ποιες είναι οι παρεμβάσεις ή έξτρα ενίσχυση που θα δοθεί πάλι το Νοέμβρη για να δουν και τις αξίες για όσους έχουν προσωπική διαφορά. Για συντάξεις από έως 700 ευρώ η έκτακτη ενίσχυση θα είναι 200 ευρώ, από 700 έως 1100 θα είναι 150, από 100 και σε 100 ευρώ θα ενέχεται έκτη από 1100 ευρώ και πάνω σε 1600 100 ευρώ. Τι σημαίνει λοιπόν, ότι εδώ ερχόμαστε και πάλι να παρέμβουμε ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο μπορούμε την προσωπική διαφορά και ερχόμαστε και με την εισφορά αλληλεγγύης και με την τροποποίηση που θα κάνουμε και εκεί για όσους έχουν κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ μεικτά και με την αύξηση, όπως ξέρει και ο πρόεδρος, αντί τελικά να βλέπαν αύξηση συντάξεις θα βλέπαν και μείωση, και εκεί θα παρέμβουμε ώστε κανένας συνταξιούχος να μην δει μείωση. Σίγουρα, μάλλον το πω διαφορετικά, όλοι οι συνταξιούχοι, πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, θα δουν αύξηση στο τέλος, στις αρχές του 25 συντάξεις. Αυτοί που πάνω από 1.600 ευρώ μεικτή σύνταξη δεν θα δουν τίποτα, ούτε αύξηση. Εντάξει, θα δουν μια. Να σας το πω διαφορετικά, τώρα δεν έχω τον αργόρυθμο, αλλά ελάχιστες συντάξεις πιθανόν να είναι στο όριο. Ελάχιστες. Λοιπόν. Αλλά η ουσία είναι ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αύξηση. Λοιπόν, ναι. Τώρα, 2,5 δεν θα δουν. Θα τα δούμε, αλλά περίπου τόσο είναι. Καλά, δηλαδή, από εκεί και πέρα. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι που θα δουν και αυτοί μετά. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί όντως έχουμε το δημογραφικό, είναι τι πολιτικές εφαρμόζουμε, όπως είπα και πριν, κύριε Ξενάκη. Δηλαδή, υπηρετούμε μια πολιτική που είναι φιλοαναπτυξιακή. Τρέχει η Ελλάδα με διπλό, ίσως πολύ πιο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο στην ανάπτυξη. Και να θυμίσουμε ότι από ένα ΑΕΠ 188 δις, τώρα είμαστε στα 230 δις, ναι, και ο στόχος είναι για τα 260 δις. Να πω μόνο όμως ότι αυτή η ανάπτυξη που όντως τα στατιστικά στοιχεία είναι όπως τα λέτε, εγώ λέω έχει σημασία να αντικατοπτρίζεται και στα εισοδήματα των ανθρώπων. Θα το δούμε αυτό. Το και, πάμε... για αυτόν, και για τους 600-700.000 που έχουν σύνταξη κάτω από 600 ευρώ, ναι, αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή δυσκολεύονται, ναι, πάρα πολύ. Τα τηλεφωνήματα που παίρνουμε τα βράδια από ανθρώπους σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουμε να απαντήσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να απαντήσουμε. Ξέρετε και εσείς, βουλευτές, εκλέγετε πολλά χρόνια συνεχώς.
ερχόμενα βουλευτής, άρα έχετε καλή εικόνα από την κοινωνία. Ήδη τα μνημονιακά και τα μεταμνημονιακά χρόνια μας έχουν δείξει μια συγκεκριμένη κατάσταση στην Ελλάδα. Όποιος θεωρεί ότι είναι κάτι διαφορετικό ή ότι όσο μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, νομίζω κάνει λάθος. Λοιπόν, σας έρθει μια ερώτηση από την πιο λαϊκή δεξιά για τα θέματα των συνταξιούχων. 100, δεν το συζητάμε. Για να μου μιλήσει για μένα πάντως. Εγώ διαφωνώ. Αλλά επειδή κάναμε. Έχει περάσει 1,5 χρόνο από πέρσι. Επειδή κάναμε μια πολύ εκτεταμένη κουβέντα με τους συναδέλφους. Πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Έχουν αρχίσει, λέει, κάτι επαφές. Τα συζητήσαμε, νομίζω, πολύ εξαντλητικά και προφανώς μπορούμε να τα ζητήσουμε και στη Τι Βουλή. Τι προκάλεσε αυτή τη συλλογικότητα. Θα σας πω. Νομίζω είναι εύλογες είναι οι παρατηρήσεις και των συναδέλφων και των βουλευτές. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον το έχω πει όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το 2009 που μπήκα στη Βουλή. Πάντα είχαμε τέτοιες συζητήσεις και πάντα κάναμε τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά το σημαντικό είναι. Τι πολιτική υπηρετείς. Γιατί λοιπόν, δεν είναι ξεκάθαρα. Τελεία, παρακαλώ να μιλήσουν και οι πολίτες. Ή θέλουμε λοιπόν μια πολιτική που θα είναι, όπως είπα και πριν, φιλοεπιδυτική, που θα είναι ανοιχτή, που θα μπορούμε πραγματικά να γεμίσουμε το κουμπαρά, το λέω πολύ απλά, πρόεδρε, για να μπορέσουμε μετέπειτα να δίνουμε κοινωνικά ομέρισμα πίσω στους πολίτες. Λοιπόν, αυτή είναι η ξεκάθαρη διαφορά και μετέπειτα. Κύριε εκπρόσωπε τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, αν γίνεται φυσικά, δεν θα σας πω ότι θα πείτε, είναι να μην μείνουμε στα συμπεράσματα τα οποία τα είπαμε, νομίζω, πάρα πολύ, τα είπε και εκπρόσωπο συνταξιούχων, να μας πείτε και να μας. Τις προτάσεις ενδεχομένως, αυτά τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται σήμερα και θα μπορούσε να γίνουν, να διευκολυνθεί η ζωή των συνταξιούχων. Κάντε ό,τι σχόλιο θέλετε φυσικά μαζί, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι διαπιστώσεις νομίζω ότι είναι κοινές. Γι' αυτό το λέω. Το μόνο που θα ήθελα να συνεισφέρουμε στη συζήτηση ως βάση είναι αυτά τα νούμερα που ακούμε, γιατί ακούμε για εκατομμύρια συνταξιούχους, ακούμε για μηνιαίες πραγματικές ανάγκες, βγήκε πριν και ένα σουπεράκι στην τα στοιχεία της Ελστάτ είναι αυτό. Τα στοιχεία της Ελστάτ, τα χρήματα που έχει ανάγκη ένα σπίτι για να ζήσει. Συνήθως ένα σπίτι συνταξιούχων ευχόμαστε να αποτελείται τουλάχιστον από δύο άτομα. Ναι. Είναι οι ηλικίες δύσκολες, σίγουρα το γνωρίζουμε. Πολλές φορές επιβαρύνονται και με την υποστήριξη άλλων ατόμων μέσα στην οικογένεια. Άρα φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ότι αφενός με ένα από τα 2,5 εκατομμύρια υπάρχουν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες που είπατε κι εσείς, οι 600 και 700 χιλιάδες οι οποίοι ζουν με τον χαμηλότατο ανταποδοτικό της εργασίας που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια, παίρνοντας μια σύνταξη η οποία δεν αρκεί για τίποτα. Υπάρχει ένα άλλο νούμερο που πλησιάζουν οι άνθρωποι που παίρνουν, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά δυστυχώς είναι στα όρια της φτώχειας πλέον για τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, το να παίρνει κάποιος χρήματα λιγότερα από αυτά τα οποία χρειάζεται για να βγάλει το μήνα. Άρα φτάνουμε από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που υπάρχουν σήμερα, τουλάχιστον το 1-1,250 να παίρνει τόσα χρήματα που δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις της διαβίωσής τους. Άρα μιλάμε για το 45-50% όλων των ανθρώπων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και βρίσκονται σε σύνταξη, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητά τους. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα βασικά ότι το συνταξιοδοτικό είναι υποέκρηξη για περισσότερα από 10 χρόνια, ναι, τουλάχιστον, με τις συνθήκες του μνημονίου και με τις προηγούμενες. Και βλέπουμε ότι δημιουργεί και όλα συνθήκες περαιτέρω έκρηξης ή τουλάχιστον συνθήκες στις οποίες μπορεί να μεγαλώσει το πρόγραμμα, όπως το πρόβλημα, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Καραγκούνη, ότι η εισφορά του δημοσίου είναι τεράστια προς τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Δεν θα πω, γιατί γνωρίζετε κι εσείς και σίγουρα οι συνταξιούχοι, πώς έχουν δημιουργηθεί αυτές οι τρύπες. Γνωρίζουμε όλοι πώς προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις τρύπες, όμως σίγουρα επί μία δεκαετία δεν είναι αποδοτικό. Άρα θα πρέπει ταυτόχρονα όχι μόνο να στηριζόμαστε στην ανάπτυξη της οικονομίας και του ΑΕΠ, πολλές φορές χρησιμοποιώντας και την ίδια την δυναμική των συνταξιούχων, γιατί είπε και η κυρία Γάτση πριν ότι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν παράλληλα. Δηλαδή τι κάνουμε, τους ξαναβάζουμε μέσα στην οικονομία αφού δεν μπορούμε να αναπτύξουμε και να φέρουμε τους μισθούς τους, τη σύνταξή τους. Εύχομαι να το επιθυμούν και να έχουν πάντοτε, όχι όλοι, να έχουν πάντοτε τη δυνατότητα και την ελευθερία να το κάνουν, αλλά τουλάχιστον να μην είναι η ανάγκη που τους φέρνει σε μια τέτοια κατάσταση. Τουλάχιστον για το 1,5 εκατομμύριο που είπαμε πριν, σίγουρα θα είναι η ανάγκη για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Τουλάχιστον να μην βρίσκονται στη μαύρη εργασία, όπως είπατε, και να έχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως χρησιμοποιεί τους ίδιους τους συνταξιούχους για να λύσουν το πρόβλημά τους. Άδικο.
Χρησιμοποιούμε τα ταμεία του κράτους για να λύσουμε το πρόβλημα των ταμείων. Αλλά όμως κάνετε περιγραφή. Άδικο. Δεν μας λέτε ένα-δύο πράγματα που μπορεί να γίνουν άμεσα. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, τουλάχιστον, το πρώτο. Αυτό το οποίο παίρνουν να μπορέσει να αντιστοιχίσει στην καθημερινότητά δηλαδή τους. Άρα η ακρίβεια τουλάχιστον για αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες τις πληθυσμιακές πρέπει να μην είναι τόσο υπαρκτή όσο για την παραγωγική κοινότητα όσων δουλεύουν. Αυτό είναι δύσκολο, άρα φορολογικό. Ναι. Ένα φορολογικά, πρέπει να ενισχυθούν φορολογικά. Δεύτερον, αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα για να βγάλουν την καθημερινότητά τους, οι υποδομές, τα νοσοκομεία, η περίθαλψή τους. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να ακούμε για 800 αυξήσεις σε φάρμακα, όταν γνωρίζουμε ότι το 50% των συνταξιούχων δεν έχει να φάει. Να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις τέτοιου τύπου, λέτε, έτσι. Άρα οι έμεσες επιβαρύνσεις είναι πολύ σημαντικότερες από το να χρησιμοποιούμε ως εργατικό δυναμικό τους συνταξιούχους για να αναπτύξουμε το άλλο. Λοιπόν, κύριε Κλαβίνη, για να ακούσουμε και εσάς και να το κλείνουμε σιγά σιγά αυτό το κομμάτι.